Εγώ ξεκίνησα ως ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος των Ελλήνων Συνέλευσης Καρδίτσας. Το ξεκινήσαμε πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου. Εγώ και άλλοι 6 φίλοι μου. Το κρατήσαμε 6 μήνες και μετά το κλείσαμε. Γιατί δεν βγαίναμε οικονομικά να κρατήσουμε, να στηρίξουμε το γραφείο των Ελλήνων Συνέλευσης Καρδίτσας. Ναι, εσείς δεν βγαίνατε Τα έξοδα ήταν οικονομικά, όλα αλλά πριν πληρωμένα φτάσουμε στο γιατί δεν από βγαίνατε τη τσέπη μας. οικονομικά, τι ήταν αυτό, κύριε Παπαγεωργίου, που σας έπεισε Ναι. να προσχωρήσετε σε αυτή την οργάνωση και μάλιστα να ηγηθείτε και του γραφείου εκεί. Με έπεισε η απόφαση του δικαστηρίου ότι ο Αρτέμις Όρας είναι κάτοχος των 600 δις. Και με βάση αυτό λέτε Και μπορούμε να πίστευα ότι με το σωθούμε, εξώδικο πιστεύατε αυτό θα τότε ότι εξοφλήσω μπορούσαμε τα να χρέη σωθούμε όλοι. μου. Ακριβώς. Ακριβώς. Εδώ έχω και τα έγγραφα των Ελλήνων Συνέλευσης, ορισχυρής αποπληρωμή και οριστική απαλλαγή από κάθε οφειλή. Εσείς είχατε χρέη προσωπικά, κύριε Παπαγεωργίου. Πιστεύατε ότι μέσα Αλλά από αυτή την ιστορία θα ξεχρεώσετε και τα δικά σας χρέη. μα γι' αυτό πήγα εκεί πέρα για να ξεχρεώσω, αλλά στην πορεία διαπίστωσα όταν δεν βγαίναμε και χρειαστήκαμε κάποια χρήματα για να στηρίξουμε το γραφείο, θέλαμε γύρω στα 1.500 ευρώ και απευθύνθηκα στα κεντρικά. Και μου απαντήσαν ότι εμείς δεν έχουμε να καλύψουμε τα δικά μας έξοδα, δεν μπορούμε. Εξάλλου και βάσει καταστατικού δεν επιτρέπεται να σας βοηθήσουμε οικονομικά. Εμείς μετά από αυτό και από μια γενική συνέλευση που κάναμε, σταματήσαμε τις δραστηριότητες των Ελλήνων Συνέλευσης Καρδίτσας. Ένα λεπτό, Γιατί δηλαδή, πιστήκαμε από τη ένας στιγμή άνθρωπος και δηλαδή. μια οργάνωση η Ναι. οποία υποστηρίζει ότι διαχειρίζεται 600 δις και έχει και καβάτζα άλλα 2,5-3 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχε να σας δώσει τα 1.500 ευρώ για τα ενίκια του γραφείου σας, λέτε. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Και όταν τώρα προημερών, εντάξει, γιατί ήμουν πάντα σε επαφή με τα μέλη, η άποψη και των άλλων 3 παιδιών ήταν και αυτή περίπου η ίδια με τη δικιά μου, ότι τελικώς τα χαρτιά, τα εξώδικα είναι μπακαλόχαρτα και δεν ωφελούν σε τίποτα το να πας να κάνεις αυτά τα εξώδικα. Εσείς όταν πήρατε αυτά τα χαρτιά στα χέρια σας για τα υποτιθέμενα ομόλογα και πήγατε για παράδειγμα στην τράπεζα, στην εφορία, δεν ξέρω πού οφείλατε ακριβώς, τι σας είπαν για αυτά τα χαρτιά. Εντάξει, τώρα έχουμε κάποιες απαντήσεις που έχουμε και τα λοιπά αυτά, ότι δεν έχουν καμία ισχύ. Λαμβάνετε λοιπόν την απόφαση να Δεν κλείσετε το έχουν καμία ισχύ. γραφείο της Καρδίτσας. Όπως μου είπατε, δεν ήσασταν και πολλά άτομα, 5-6 άτομα. Το Το έχουμε ανακοινώσατε αυτό στα κλείσει εδώ και κεντρικά. 6 μήνες περίπου. Ναι, το ανακοινώσατε αυτό στα κεντρικά. Είχατε κάποια αντίδραση, σας είπανε κρατήστε το γραφείο, θα πάρετε τα χρήματα, σας είπαν κάτι. Ναι, είπα να κρατήσουμε το γραφείο, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να στηρίζουμε το γραφείο με δικά μας έξοδα. Τώρα, τις τελευταίες ημέρες εσείς έχετε βγει προς Να τα έξω, πληρώνουμε 5 άνθρωποι. έχετε δώσει κάποιες συνεντεύξεις, έχετε πει τα πράγματα έτσι όπως τα ζήσατε. Είχατε κάποια αντίδραση από την οργάνωση, σας επικοινώνησαν μαζί σας. Είδα κάποια email και τα λοιπά, ας πούμε, που μου λέει ότι παραβιάζομαι αυτό που έκανα. Κάποια 10 άρθρα μου γράφανε ότι παραβιάζω. Εντάξει. Αυτό. Ποιος σας είπε ότι Κάποιοι προσπαθήσανε παραβιάζετε, μέσω μου ποιος σας στέλνανε είπε ότι κάποια αιτήματα παραβιάζετε ποινίας και συγκεκριμένα άρθρα, κύριε Παπαγεωργίου. Ποιος σας έστειλε αυτό το μήνυμα. από την Βίκυ τη Χαραλάμπους ήταν το κείμενο. Και τι σας είπε λοιπόν η κυρία Χαραλάμπους, τι σας έγραφε. Την γραμματέα του έγραφε αυτό, ότι παραβιάζομαι αυτό που έκανα, αυτό το τάδε, τάδε, τάδε άρθρο και αυτό. Προσπάθησε λοιπόν να σας κάνει να μην μιλάτε, να Με σιωπήσετε αυτά λέτε. ακριβώς, ακριβώς. Τώρα από όλη αυτή την περιπέτεια, κύριε Παπαγεωργίου, εσείς τι Εγώ αποκομίσατε. Δεν προσωπικά θα σας πιστεύω μετά ρωτήσω. από όλα αυτά με την καταδίκη του. Ναι. Με την Λέω καταδίκη του από όλη Αρτέμι του αυτή την Σόρα. περιπέτεια, εσείς, κύριε Την Παπαγεωργίου, πρώτη τι σε 8 χρόνια. αποκομίσατε, τι καταλάβατε. Εγώ αυτό καταλήγω ότι η ηγεσία της είναι μια εγκληματική οργάνωση. Το εγκληματική οργάνωση που το Με τόσο στηρίζετε παραμύθι ακριβώς. δηλαδή, με 600 δις, με... Σε αυτά ακριβώς. Ότι υπάρχουν τα 600 δις, μας κοροϊδέψανε, τρέξαμε, χάσαμε λεφτά από τη ζέμη μας. Τι είναι, ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα. Θα κάνει σοβαρός άνθρωπος. Εσείς τώρα που είχατε επαναπαυθεί σε αυτά τα 600 Εμείς δις, προσωπικά είχατε βγήκαμε δηλώσει σε ζημιωμένοι. εφορία, σε τράπεζες να πάνε να πάρουν τα χρήματά τους από εκεί. Σε τι οικονομική κατάσταση είσαστε και δεν ξέρω αν έχετε Όχι, βρει εγώ και μια διέξοδο στο δικό προσωπικά σας πρόβλημα. μετά.
Εμείς για να κάνουμε τα εξώδικα από την ΕΣΥ καρδίτσας χρειαζόμασταν περίπου 1000 ευρώ. Κοστίζανε τα 100 εξώδικα να τα παραγγείλουμε από την Αθήνα για να τα προσκομίσουμε προς την εφορία ή στις τράπεζες. Κάτι το οποίο δεν κάναμε γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα 1000 ευρώ. Οπότε δεν κάναμε το εξώδικο προς την εφορία ούτε και προς την τράπεζα. Άρα λοιπόν έπρεπε τα λεφτά για τα εξώδικα να τα βάλουν οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονταν. Καταλαβαίνω κάτι και πείτε μου αν κάνω λάθος. Στην ουσία όλη αυτή η ιστορία με τις αυτοχρηματοδοτούμενες οργανώσεις είναι ότι έχεις κάποια έξοδα ως παράρτημα του ώρα, για παράδειγμα στην Καρδίτσα, βάλε τον κόσμο να κάνει εξώδικα, μάζεψε χρήμα και πλήρωσε τα έξοδά σου. Σαν εταιρεούλα δηλαδή σε κάθε περιοχή, η οποία μαζεύει λεφτά από τα εξώδικα του κόσμου, έτσι. Ακριβώς. Αυτό προσπαθήσατε να κάνετε κι εσείς. Έτσι, στηριζόταν από τα εξώδικα. Τα έξοδα, ναι, να κάλυπτε τα έξοδα, αυτό μου είπανε. Δεν στέλνουμε λεφτά, κάλυψε τα έξοδά σου από τα εξώδικα και από τις εγγραφές μελών. Κάτι που για μας δεν έγινε, γιατί ο κόσμος στην Καρδίτσα ήταν δύσπιστος, δεν ακολούθησε την Ελλήνων Συνέλευσης και δεν πίστευε ότι υπάρχουν αυτά, αλλά πίστευε ότι είναι ένα παραμύθι, όπως και αποδείχτηκε χθες, ειδικά με την εισαγγελέα που βγήκε και μίλησε και είπε για την υπόθεση Σόρα. Αυτό λειτουργεί και σαν πυραμίδα από ό,τι καταλαβαίνω. Για τους στην ουσία η οικονομική πυραμίδα είναι ότι μπαίνουν κάποιοι μπροστά, βρίσκουν νέα θύματα, πληρώνονται από αυτά, τα νέα θύματα βρίσκουν νέα θύματα, εξασφαλίζεται έτσι μια βιωσιμότητα ενός γραφείου, βρίσκουμε και νέα θύματα και προχωράμε. Αν δεν βρεθούν θύματα, όλη αυτή η ιστορία καταραίει από μόνη της, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, όσοι ακολουθούν αυτή την τακτική είναι θύματα. Εσείς είχατε βάλει και δικούς σας ανθρώπους σε όλη αυτή την ιστορία μέσα για τους οποίους έχετε μετανιώσει. Όχι, εντάξει, εμείς δεν κάναμε εγγραφές. Τώρα τα παιδιά αυτά που μπήκαν μέσα, το 70% πιστεύει αυτά που πιστεύω κι εγώ και ένα 20% παραμένει και πιστεύει ότι ο Σόρας πραγματικά, όλο αυτό είναι κάποια λασπολογία που γίνεται λοιπόν και κάποια συγκοφαντία στο άτομό του, γιατί έχει αναδειχθεί, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό πολλές φορές σε πρόσωπο της ημέρας. Λέτε δηλαδή ότι υπάρχουν ακόμη κάποιοι λίγοι στην περιοχή σας, στην Καρδίτσα? Όταν βλέπουμε δηλαδή με το κάλεσμα, ναι. Όχι, στην Καρδίτσα δεν υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά την Ελλήνων Συνέλευσης και αυτά τα λοιπά. Τα γραφεία λειτουργούν αυτή την ώρα, κύριε Παπαγεωργίου, ή τα κλείσατε? Τα γραφεία έχουν από τον Ιούλιο κλειστά. Από πέρυσι τον Ιούλιο. Από τότε δηλαδή στην ουσία που αποχωρήσατε εσείς και οι συνεργάτες σας. Εντάξει, εγώ αποχώρησα μόνο από τους πρώτους και άλλα 2-3 παιδιά. Μετά παρέμεινε πίσω ο Μπαλαντίνας. Ήθελε ο γνωστός Μπαλαντίνας, το δεξί χέρι του Αρτέμι, ήθελε να ξεκινήσει ξανά την ΕΣΥ Καρδίτσας. Ενώ τώρα τελευταία, ας πούμε, που πήγε να ανοίξει το γραφείο, έγινε αυτό το περιστατικό και τελείωσε η ιστορία. Ο Μπαλαντίνας, για να θυμίσουμε σε όλους, κύριε Παπαγεωργίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο της παιδοψυχιάτρου. Αυτός ο άνθρωπος, λέτε, ήταν άνθρωπος με τον οποίο συνεργαστήκατε στο γραφείο και παρέμεινε αυτός πιστός στο Σόρα, έτσι, στην πορεία. Έτσι, ναι. Τώρα, για να κλείσουμε, μπορείτε να μου πείτε δύο λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, για τον Μπαλαντίνα. Τι πίστευε, τι άνθρωπος ήταν, αν εσείς πιστεύατε ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στον φόνο, αν οι διδαχές και τα όσα μάθαινε από το Σόρα μπορεί να τον όθησαν σε κάτι, όπως πολλοί λένε, από την οικογένεια της παιδοψυχιάτρου. Εσείς τι άνθρωπο γνωρίσατε? Ακριβώς, τον είχε επηρεάσει πάρα πολύ ο Αρτέμις ο Σόρας, το Δωδεκάθιο, τα Μαντζούνια, όλα αυτά. Ο Χρήστος ήταν ένα δραστήριο παιδί. Αν μου έλεγε, δηλαδή, έλεγε πάρα πολλά, αλλά δεν πίστευα ότι θα κάνει, ότι μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν λέτε έλεγε πάρα πολλά, δεν τι εννοείτε? Αλλά όταν έμαθα, είδα το βράδυ στο ίντερνετ, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό, κάποιο μέρος της Ελλήνων Συνέλευσης και όλα αυτά, λοιπόν, και έμαθα για τον Μπαλαντίνα, έμεινα έκπληκτος. Όταν λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος έλεγε πάρα πολλά, αλλά δεν πιστεύατε ότι τα εννοούσε, δηλαδή. Τι εννοείτε, κύριε Παπαγεωργίου, τι έλεγε ο Μπαλαντίνας? Ακριβώς. Τι έλεγε? Έλεγε μη μάθω και φύγει κανένας από τα μέλη εδώ, θα σας σκοτώσω, θα διάφορα τέτοια. Σας απειλούσε ότι αν φύγετε από την οργάνωση θα σας σκοτώσει? Ναι, αυτά τα πράγματα έλεγε. Σας θέλω όλους εδώ, μην διανοηθεί κανένας,
και φύγει από την οργάνωση. Αυτό ακριβώς, γιατί τους είχα συναντήσει στα καινούργια γραφεία. Εμένα προσωπικά αυτό μου είπε. Σας θέλω όλους εδώ, λέει. Όποιος θα φύγει, θα το σκοτώσω. Έτσι μου είπε. Και βεβαίως δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό σας ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να εννοούσε ότι μπορεί να έπιανε όπλο στα χέρια του και να έκανε κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Έλεγα, μιλάει στην πλάκα. Αλλά όμως να που στην πορεία αποδείχτηκε, δεν ξέρουμε κιόλας, αλλά από τα λεγόμενά του κιόλας, ότι δυστυχώς. Όταν μάθατε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο συνεργάτης σας, μέχρι πριν από λίγο καιρό στην Ελλήνων Συνέλευσης, έκανε φόνο, τι είπατε, τι σκέφτηκατε? Και έμενα άναποδος έμενα. Και γνωρίζοντας κι άλλα πράγματα έτσι, τώρα τι να πω, ότι λέω που έμπλεξα, αυτό είπα. Γιατί έχει ομολογήσει βεβαίως. Που έμπλεξα. Ναι, ναι. Εσείς τώρα ακούγοντας για τις διώξεις, για να κλείσουμε κύριε Παπαγεωργίου, ακούγοντας για τις διώξεις, ακούγοντας για τα κακουργήματα τα οποία βαρύνουν τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης, φοβηθήκατε κάποια στιγμή ή φοβάστε ότι μπορείτε να μπλέξετε από όλο αυτό? Το λέω γιατί ήσασταν επικεφαλής ενός γραφείου. Βέβαια, φοβάστε ότι με κάποιο τρόπο μπορείτε γιατί να μπλέξετε με τη δικαιοσύνη? Ναι, φοβάμαι. Φοβάμαι για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήθελα, γι' αυτό και 6 μήνες τώρα παραπάνω από πέρυσι, πόσοι μήνες πάνε που το έχουμε κλείσει, προσπάθησα να κάνω μια γενική συνέλευση ώστε να την διαλύσουμε σαν εσύ, σαν ΜΚΟ. Λοιπόν, ήθελα 70% απαρτία για να το κάνω, 70% δεν βρέθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω λοιπόν δεν υπάρχει ούτε απαρτία για να κλείσετε το γραφείο. Δεν έχω καμία σχέση με αυτή την οργάνωση. Τι να ευχηθώ. Καλά ξεμπερδέματα κύριε Παπαγεωργίου.